Κόρη Κοκολάκη, Πρόεδρε, η ομάδα ξεκίνησε σήμερα την πρώτη της μέρα, την πρώτη μέρα για την προετοιμασία της νέας σεζόν. Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας? Κοίταξε, όπως έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, οι στόχοι της ομάδας είναι να κερδίζει κάθε Κυριακή. Να βελτιώνεται αγωνιστικά και οργανωτικά. Και νομίζω ότι ο στόχος είναι η καθημερινότητα, να βελτιώνομαστε καθημερινά. Και αν κάθε μέρα κερδίζεις, νομίζω ότι στο τέλος βγαίνει κερδισμένο στο συνολικό πακέτο. Είδαμε νέα πρόσωπα και σε διοικητικό επίπεδο αλλά και νέους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι φαντάζομαι θα δώσουν την όθηση στην ομάδα για τους στόχους που έχετε θέσει. Ναι, κοίταξε, πάντα οι κινήσεις που κάνουμε όσον αφορά το αγωνιστικό είναι για να βελτιώνει η ομάδα, να πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω. Και νομίζω ότι με τα παιδιά που πλαισιώσαν το σωματείο, νομίζω ότι το καταφέραμε. Όσον αφορά τώρα το διοικητικό, είχαμε κάποιες επαφές με παιδιά νέα, όπως είμαστε εμείς, που θέλανε να βοηθήσουν έμπρακτα, θέλανε να βοηθήσουν στο τρέξιμο που ρίχνουμε κι εμείς, και νομίζω ότι θα βγούμε ακόμα πιο δυνατοί μέσα από αυτές τις προσθήκες. Πόσο δύσκολο είναι για έναν πρόεδρο και για σένα συγκεκριμένα το γεγονός ότι το πρωτάθλημα ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει, δηλαδή αν θα αγωνίζεται μόνο με κριτικές ομάδες ή αν τελικά θα εκπλωσιωθεί από ομάδες της Αθήνας και του Πειραιά? Κοιτάξτε, για μας δεν είναι δύσκολο, γιατί ο προγραμματισμός που έχουμε κάνει από την αρχή είναι στο να πηγαίνουμε στην Αθήνα. Οπότε, αν δεν συμβεί αυτό, νομίζω ότι θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα. Αλλά από την αρχή, στο μυαλό μας ήταν η Αθήνα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Ο στόχος είναι πάντα να πρωταγωνιστεί όσο είμαστε εμείς σαν διοίκηση. Ωραία, και μια τελευταία ευχή για την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές που βλέπουμε ότι από νωρίς έχουν μπει στα βάσανα. Κοίταξε, αυτό που θέλω να ευχηθώ, το λέω συνέχεια, θα βαρεθούν να με ακούσουν, είναι ότι το εγώ πρέπει να μπαίνει κάτω από το εμείς. Αν υπάρχει αυτό, κάθε σύλλογος και κάθε συλλογική προσπάθεια προχωράει. Αυτό. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην ομάδα.